Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 19 του μήνα Πέμπτη σήμερα είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV. Θα ξεκινήσουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο είχαμε πυροβολισμούς στο κτίριο ασφαλείας της Ρωσίας, το πρώην ΚΚΜΠ. Οι πληροφορίες αναφέρουν, μπορούμε να συνδεθούμε και να δούμε. Όχι, δεν μπορούμε. Ωραία. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα. Θα πάμε στην κανονική μας ροή και σε πολύ λίγο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και εικόνα που θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλα όσα εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στη Ρωσία. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 9 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση στο Κουκάκι. Ωστόσο, ο θόρυβος από τις αντιδράσεις για τους χειρισμούς της αστυνομίας και για τις συνθήκες σύλληψης των μελών της οικογένειας Συνδαρέ δεν έχει κοπάσει. Αντίθετα, η δημόσια συζήτηση έχει φουντώσει για τα καλά αναφορικά με τη χρήση βίας από αστυνομικούς, ενώ αυξάνεται το κύμα συμπαράστασης προς το σκηνοθέτη και τους δύο γιους του. Για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι αντιδράσεις του κόσμου σχετικά με τα γεγονότα στο Κουκάκι, όπου συνελήφθησαν πατέρας με τους δύο γιους του στην ταράτσα του σπιτιού τους δίπλα από το υποκατάληψη κτίριο. Ο συλληφτής πατέρας είναι ο σκηνοθέτης Δημήτρης Συνδαρές, για τον οποίο και την οικογένειά του από χθες το βράδυ έχει εκδηλωθεί κύμα συμπαράστασης από το καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο μέσα από το διαδίκτυο. Μετά το αλαλούμ που υπήρξε χθες με ανακοινώσεις από την αστυνομία, που ουσιαστικά παρουσίασε τους δύο άντρες, τους γιους της οικογένειας 23 και 26 χρόνων, ως μέλη της κατάληψης και τον πατέρα να αντιστέκεται στις αρχές, νέα στοιχεία ήρθαν να αλλάξουν και πάλι τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Θεόδωρο Μαντά, τα παιδιά ουδέποτε βρέθηκαν στην κατάληψη. Όπως δηλώνει ο ίδιος, πατέρας και γη χρειάστηκε να μεταφερθούν χθες στο νοσοκομείο με εμφανή τα σημάδια της κακοποίησης. Παρ' όλα αυτά, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Θεοδωρής Χρονόπουλος, σε σημερινές του δηλώσεις επιμένει πως δεν ασκήθηκε βία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως δηλώσαμε και χθες, επίσημα δεν υπήρχε καμία βία στα άτομα από τη στιγμή που ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Mm-hmm. Η απαραίτητη δύναμη, άσκηση δύναμης, έτσι ώστε να καμφθεί η αντίστασή τους και να συλληφθούν. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα οι καταγγελίες, να ξέρετε και να είστε σίγουροι ότι παίρνουν το δρόμο τους και σίγουρα θα ερευνηθούν. Πάντως, η οικογένεια προτίθεται να ασκήσει μήνυση κατά των αστυνομικών που τους συνέλαβε για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράνομη βία. Εν τω μεταξύ, ελεύθεροι αφέθηκαν από τον εισαγγελέα και οι 9 συλληφθέντες από τη χθεσινή τριπλή επιχείρηση αστυνομίας στο Κουκάκι. Ενώπιον του τρομελού οφθόφορου πλημμυλιοδικείου, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν την αναβολή της υπόθεσης. Ωστόσο, σε βάρος τους ασκήθηκαν πλημμαλητικές ποινικές διώξεις. Λοιπόν, θα μείνουμε στις αστυνομικές επιχειρήσεις στο Κουκάκι, καθώς σοβαρότατες είναι οι καταγγελίες του βουλευτή Γιάννη Ραγκούση ότι συλληφθήσα γυναίκα πυροβολήθηκε εξ επαφής με πλαστικές σφαίρες από αστυνομικούς. Μάλιστα, ο βουλευτής έδωσε στη δημοσιότητα την ιατρική γνωμάτευση. Η αστυνομία τώρα με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες, ωστόσο παραδέχεται ότι έκαναν χρήση ελαστικών σφαιρών. Στη δημοσιότητα έδωσε την ιατρική γνωμάτευση των νοσοκομείων Ελπής και Ρηθρός Σταυρός ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, που καταγγέλει ότι η γυναίκα πυροβολήθηκε από αστυνομικούς με πλαστική σφαίρα εξ επαφής κατά τη διάρκεια των χθεσινών αστυνομικών επιχειρήσεων στο Κουκάκι. Ο Γιάννης Ραγκούσης στην ανακοίνωσή του μιλάει για ψέματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία προσπάθησε να αποκρύψει τα πραγματικά περιστατικά, ενώ αναφέρει ότι ασκήθηκε αστυνομική βία στο Κουκάκι, η οποία μάλιστα ήταν αντισυνταγματική. Πειρά εξαπέλυσε και στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωσή του μνημειώδης ως προς το θράσος της και τα ψέματά της. Σήμερα, με δελτίο τύπου, η ελληνική αστυνομία διαψεύδει τις αναφορές για τραυματισμό συλληφθήσας γυναίκας με πλαστική σφαίρα, ωστόσο παραδέχεται τη χρήση των ελαστικών βαλών. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία αναφέρει ότι λόγω της επικινδυνότητάς τους δεν χρησιμοποιεί πλαστικές σφαίρες. Σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται σε χώρους όπου είναι επικίνδυνη χρήση χημικών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις ειδικές δυνάμεις που διαθέτουν ανάλογη εκπαίδευση συσκευές τύπου μανουρίν, οι οποίες εκτοξεύουν μικρές ελαστικές μπάλες. Παραδέχεται βέβαια ότι στη χθεσινή επιχείρηση έγινε περιορισμένη χρήση του εξοπλισμού αυτού λόγω της φοδρής επίθεσης που δέχτηκαν οι αστυνομικοί με ρήψη πετρών, τούβλων, μεταλλικών και άλλων αντικειμένων από τις οποίες τραυματίστηκε ένας αστυνομικός των ειδικών δυνάμεων. Πάντως για τα συμβάντα των χθεσινών καταλήψεων έχει ξεκινήσει η προανακριτική διαδικασία από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο της οποίας διερευνώνται όλες οι μαρτυρίες. Λοιπόν, με το θέμα που ξεκινήσαμε, στη Μόσχα θα πάμε και πάλι. Έχουμε εικόνα να παρακολουθήσουμε. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και 2 σοβαρά τραυματίες.
Οι επίσης μέχρι τώρα πληροφορίες μιλούν για τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν ξέρω αν έχουμε δηλώσεις από τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όχι. Λοιπόν, αυτά λέγονται προς το παρόν. Για ό,τι νεότερο ξαναδιακόπτουμε και πάλι. Θα μείνουμε στο θέμα και στις αντιδράσεις των κομμάτων για τον πυροβολισμό εξ επαφής της συλληφθήσας από αστυνομικούς. Να δούμε τι ανακοίνωσαν και πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Επίθεση στην κυβέρνηση και στους χειρισμούς της ελληνικής αστυνομίας εξαπέλυσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής με ανακοινώσεις που εξέδωσαν σήμερα με αφορμή τη χρήση πλαστικών σφαιρών κατά τη χθεσινή επιχείρηση της αστυνομίας στο Κουκάκι. Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η ανακοίνωση της Ελλάς επιβεβαιώνει αυτό που προσπάθησε να κρύψει ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά κατήγγειλε από το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δηλαδή η ελληνική αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, τις οποίες όμως ονομάζει ελαστικές μπάλες. Εάν οι χειρισμοί τους δεν ήταν επικίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών, θα ήταν απλά γελοί». Η αντισυνταγματική εισβολή σε σπίτι του σκηνοθέτη κύριου Ινδαρέ, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, ο ξυλοδαρμός του ιδίου και των παιδιών του μέσα στο σπίτι τους και οι πυροβολισμοί με πλαστικές σφαίρες στο ψαχνό, τελικά δεν είναι ψέματα, όπως ισχυρίστηκε για να εξαπατήσει με άθλιο τρόπο τον κύριο Αλιβιζάτο ο κύριος Χρυσοχοίδης. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Χρυσοχοίδης έχουν καταστρατηγήσει τους θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου και του συντάγματος. Επιβεβαιώνουν πως είναι μια αναξιόπιστη, ακραία δεξιά κυβέρνηση σε πανικό που δεν σέβεται ούτε το Σύνταγμα, ούτε τους πολίτες και ούτε φυσικά την ασφάλειά τους. Από την πλευρά του, στην ανακοίνωσή του, το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει: «Η αστυνομική επιχείρηση εκένωσης του χώρου κατάληψης στο Κουκάκι δημιουργεί ερωτήματα που άπτονται της συνταγματικής τάξης για τις κατοίκων έρευνες και συλλήψεις και αφήνει δημόσιες σκιές. Γι' αυτό η κυβέρνηση οφείλει σήμερα να δώσει στη δημοσιότητα το μόνο αντικειμενικό στοιχείο, το βίντεο του ντρόουν που παρακολουθούσε την αστυνομική επιχείρηση. Αν δεν το κάνει, καταρρύπτεται κάθε κυβερνητική εκδοχή και πρέπει άμεσα να απολογηθούν οι υπεύθυνοι για αυτό το συμβάν. Ταυτόχρονα, οφείλει η αρμόδια εισαγγελία να ζητήσει τώρα την κατάσχεση αυτού του οπτικού υλικού. Η Δημοκρατική Παράταξη είναι αυτή που υπερασπίστηκε τον εκδημοκρατισμό των σωμάτων ασφαλείας, που εμπέδωσε στην πράξη τη συνδικαλιστική ελευθερία των αστυνομικών υπαλλήλων και δεν θα επιτρέψει διολίσθηση σε ακροδεξιές λογικές και στοχοποίηση του ρόλου της αστυνομίας». Λοιπόν, να πάμε τώρα στον προϋπολογισμό. Με 158 ναι ψηφίστηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2020. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τουρκικές προκλήσεις αλλά και η αστυνομική επιχείρηση στο Κουκάκι. Ας παρακολουθήσουμε πώς τοποθετήθηκαν οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων. «Δεσμεύομαι ότι το 2020 επιτέλους ξεκινάει η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Και στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί η δέσμευσή μας για συνολική μείωση του ένφια κατά 30% με πρόσθετη μείωση του ένφια κατά 8%. Ό,τι λέμε λοιπόν, το κάνουμε. Θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε τη μείωση των πλεονασμάτων του 2021. Η Ελλάδα μένει πιστή και στο διεθνές δίκαιο και στις ισχύουσες συμφωνίες. Δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν εκχωρεί και τίποτα. Και οι ένοπλες δυνάμεις της είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμες να υπερασπιστούν την εθνική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία». Θα έλεγα ότι είναι ένας προϋπολογισμός ταξικής μονομέρειας και πολιτικής απάτης. Απάτη το δίθεν δημοσιονομικό κενό που σας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε 7 Ιούλη και το λέτε χωρίς ντροπή. Χιδέα απάτη το δόγμα σας περί δίθεν ασφάλειας, το δόγμα περί νόμου και τάξης. Γιατί ούτε στον νόμο πιστεύετε, κύριε Μητσοτάκη, ούτε στην τάξη. Διότι όταν ο νόμος δεν σας βολεύει, τον αλλάζετε τον νόμο. Όπως κάνατε για τον διοικητή της ΕΕΠ. Ασφάλεια, κύριε Μητσοτάκη, δεν εξασφαλίζει. Η παράλογη, η υπερβολική και κάποτε φασιστικού τύπου βία εναντίον πολιτών. Ο προϋπολογισμός του 2020 προσγειώνει τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Από την εικονική κανονικότητα που παρουσιάζουν στη σκληρή πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Εμείς θα αποδείξουμε ότι ο προϋπολογισμός υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη
και γι' αυτό είναι και βαθιά αντιλαϊκός. Η ανάπτυξη είναι ήδη εδώ, αλλά δεν μεταφράζεται σε ανάλογη βελτίωση για τη ζωή των εργαζομένων. Είναι βασισμένο σε ξύλινα πόδια, σε γυάλινα πόδια. Είναι με πολλά στοιχεία ασαφή, ξεκάθαρα και με νούμερα που δεν βγαίνουν πραγματικά. Αν τα δείτε και οι ίδιοι, δεν βγαίνουν. Με άλλα λόγια, ο προϋπολογισμός σας κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία και δυστυχώς πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία ως άλλο ένα ευχολόγιο άλλης μίας μνημονιακής νύχτας. Στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραστεί στην τελική σύσκεψη εν ώψη της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112. Το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης 112 παραδίδεται σε λειτουργία στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος στο Χαλάνδρη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε εξάλλου καταστήσει τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής σε μία από τις προτεραιότητές του. Αξίζει να επισημανθεί ότι με αφορμή την φωνική κακοκαιρία στη Χαλκιδική, αμέσως μετά τις εκλογές η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στη λειτουργία του 112. Όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, όλοι οι κάτοχοι smartphones θα μπορούν από την 1η Ιανουαρίου του 2020 να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, ο οποίος θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 χρησιμοποιείται για δωρεάν κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πολίτης μπορεί να καλέσει το 112 σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ελλάδα. Μια συζήτηση η οποία έγινε έντονα και στη Σύνοδο Κορυφής, ότι μία από τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι τα ακραία φυσικά και καιρικά φαινόμενα, τα οποία μας υποχρεώνουν να είμαστε σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστροφές. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας αλλά και οργάνωσης με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις και με την καλύτερη υποστήριξη, αναδιοργάνωση του στρατιακού μας δυναμικού. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Η υπηρεσία επιτρέπει την προειδοποίηση των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και άλλων καταστροφών με την αποστολή μηνυμάτων μέσω διαφόρων τεχνολογιών και καναλιών επικοινωνίας με ένα ειδικού τύπου μήνυμα στα ακινητά όσων κινούνται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ακόμη και αν δεν υπάρχει σήμα ή το κινητό δεν έχει μπαταρία. Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο τώρα, φωτιά έβαλαν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας Εξαρχείων, έφοδος του Ροβίκονα στον Ευαγγελισμό. Επισοδιακή ήταν η νύχτα στη Θεσσαλονίκη, γυαλιά καρφιά έκαναν καταστήματα στο κέντρο, παράλληλα με εμπριστικές επιθέσεις, αυτοκίνητα και ATM. Τα Χριστούγεννα φαίνεται ότι δεν έφτασαν στα Εξάρχεια, καθώς το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν άντεξε περισσότερο από 24 ώρες. Άτομα από τον αντιεξοστικό χώρο έβαλαν φωτιά στο δέντρο και μάλιστα ανέβασαν και βίντεο σε ιστοσελίδα. Η πυρπόληση έγινε χθες το βράδυ. Περαστικοί επιχείρησαν να αποτρέψουν τη φωτιά, αλλά δεν τα κατάφεραν. Πλέον, η πλατεία Εξαρχείων στολίζεται από ένα καμένο ολοσχερός δέντρο. Επίθεση σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με στόχο καταστήματα σε πολυσύχναστους δρόμους. Αργά το βράδυ, άγνωστοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πραγματοποίησαν καταδρομική επίθεση στις οδούς Τσιμισκή και Παύλου Μελά, σπάζοντας βιτρίνες κεντρικών καταστημάτων, ενώ πέταξαν κεντρικάκια με συνθήματα και στη συνέχεια αποχώρησαν. Μετά την επίθεση, ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό ανάμεσα στους αστυνομικούς και στους δράστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για τις ζημιές η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 18 προσαγωγές ατόμων. Νέες εμπριστικές επιθέσεις σε ΙΧ και ATM αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα, τυλίχθηκαν στις φλόγες και υπέστησαν σοβαρές ζημιές δύο σκαπτικά μηχανήματα που ήταν παρκαρισμένα κοντά στη Μονή Βλατάδων. 15 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη εμπριστική ενέργεια, αυτή τη φορά σε αυτοκίνητο τύπου van, ιδιοκτησίας αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι εμπριστές προκάλεσαν φωτιά και σε ATM που βρίσκεται στις ίδιες εγκαταστάσεις, με τις ζημιές στο μηχάνημα να είναι περιορισμένες.
Από την αστυνομία ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται οι εμπριστικές ενέργειες να σχετίζονται με τη δράση ομάδων αντιεξουσιαστών και να αποτελούν συνέχεια των καταστροφών που έγιναν σε εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Καταδρομική επίθεση με φθορές κατά μήκος της οδού Μητροπόλεως πραγματοποίησε ομάδα αγνώστων χθες το βράδυ. Οι δράστες, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 50 άτομα, προξένησαν φθορές σε ένα σούπερ μάρκετ, μία καφετέρια και σε ATM τράπεζας. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συνδέονται με τις επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και πρόκειται για άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Παρέμβαση στο γραφείο της Διοικήτριας του Ευαγγελισμού πραγματοποίησε σήμερα ο Ρυβίκονας. Όπως αναφέρει η Αναρχική Συλλογικότητα σε ανάρτησή της, αφορμή για την παρέμβαση υπήρξε το ατύχημα που είχε σημειωθεί στο νοσοκομείο στις αρχές του μήνα και η απραξία που είχε δείξει η διοίκηση ως προς την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Το ζήτημα δεν έχει λήξει γιατί οι ζωές μας έχουν αξία, αναφέρει στο κείμενό της η ομάδα. Στο παρελθόν, το Σωματείο των Εργαζομένων είχε καταγγείλει τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στον χώρο των πλυντηρίων του νοσοκομείου. Ένταση επικράτησε στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Σάμο από μετανάστες που μαζεύτηκαν στην πύλη φωνάζοντας συνθήματα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις. Με απόφαση του Δημάρχου, τρία σχολεία έμειναν προληπτικά κλειστά λόγω των δακρυγόνων και της έκριθμης κατάστασης. Ένταση επικράτησε το πρωί στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών στο βαθύ της Σάμου, με ομάδες μεταναστών κυρίως από αφρικανικές χώρες να προκαλούν επεισόδια στην κύρια πύλη και στη συνέχεια στη κάτω είσοδο του ΚΙΤ. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και σύμφωνα με τις μαρτυρίες σημειώθηκε πετροπόλεμος από πλευράς των μεταναστών με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών, ενώ οι εργαζόμενοι στο ΚΙΤ είχαν ενημερωθεί για να μην προσέλθουν στη δουλειά τους για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας του πρώτου και δεύτερου νηπιαγωγείου, καθώς και του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμου, λόγω της ρήψης δακρυγόνων και της έκριθμης κατάστασης που επικρατούσε στην ευρύτερη περιοχή. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Άγιος Παύλος σταθμού Λαρίσης, οι πρόσφατες επιχειρήσεις εκαθάρισης των τοξικομανών από την πλατεία Βάθη έχουν μετατοπίσει το πρόβλημα σε άλλες συνοικίες. Μάλιστα, οι μαρτυρίες των κατοίκων για ανεξέλεγκτη χρήση και εμπορία ναρκωτικών ακόμα και σε σχολεία προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Αύριο έχει προγραμματιστεί πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος Αποστολόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές στο Άττικα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε μία άλλη πορεία διαμαρτυρίας. Ναι, δεν είναι ακριβώς πορεία διαμαρτυρίας, είναι μια συναυλία, μια γιορτή στην οδό Χέιδεν κατά βέβαια του εμπορίου ναρκωτικών. Πολύ κοντά στην ΑΣΟΕ, πολύ κοντά στο πεδίο του Άρεως, όπου το πρόβλημα συνεχίζεται στα στενά και κάποιοι διοργανώνουν αυτή την πολύ όμορφη συναυλία προκειμένου να απομακρύνουν όσο γίνεται περισσότερο τους εμπόρους. Μάλιστα, φαίνεται ότι όμως τα αποτελέσματα παρά τις προσπάθειες που καταβάλει και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν είναι αυτά που θα περίμεναν οι κάτοικοι στις περιοχές. Ακριβώς αυτό. Δυστυχώς σε όλες τις περιοχές του κέντρου της Αθήνας δεν έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. Αυτό συμβαίνει τόσο εδώ στην περιοχή αυτή της οδού Χέιδεν, Αντωνιάδου, ΑΣΟΕ, πεδίου Άρεως και Μαυροματέων, όσο βεβαίως και στα Εξάρχεια και στην περιοχή του Αγίου Παύλου και σε πολλές άλλες περιοχές, αλλά ειδικά στην περιοχή του Αγίου Παύλου, που είναι πολύ κοντά στην πλατεία Βάθης, η κατάσταση είναι αφόρητη. Είναι δεκάδες ή εκατοντάδες οι χρήστες, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε γωνία. Το εμπόριο είναι ασίδωτο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν κρούσματα ληστειών και κλοπών, ενώ συγχρόνως λόγω της ύπαρξης σχολείων, πολλών σχολείων στην περιοχή και μικρών παιδιών, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για αυτά. Και έτσι κάτοικοι αποφάσισαν αύριο να αντιδράσουν με αυτή τη συγκέντρωση, η οποία γίνεται 11 η ώρα στην πλατεία του Αγίου Παύλου, με μια μικρή πορεία διαμαρτυρίας τόσο προς το Δημαρχείο της Οδού Λιωσίων, όσο και προς το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Η κατάσταση δεν είναι καλή στο κέντρο.
και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα τόσο όσον αφορά στη δίωξη των εμπόρων που είναι η αφετηρία, όσο και στη φροντίδα των χρηστών, γιατί και αυτοί είναι άρρωστοι άνθρωποι και πρέπει να βρεθούν λύσεις με την αποκέντρωση του προβλήματος και ενδεχομένως λέω με τη χορήγηση κάποιον με νόμιμο τρόπο των ναρκωτικών σε ειδικούς χώρους ελεγχόμενης χρήσης αποκεντρωμένα ή σε νοσοκομεία ή έξω από το κέντρο της πόλης και βεβαίως με δράσεις αναβάθμισης των περιοχών. Γιώργο, επειδή τα συζητάμε πολλά χρόνια και έχεις τοποθετηθεί ευθέως και έχεις και άποψη αλλά έχεις και την πρότασή σου σε συνεννόηση με τους κατοίκους και όχι μόνο, αυτά όλα έχουν φτάσει στα αυτιά των υπευθύνων. Μήπως δουν με άλλο μάτι τελικά το πώς μπορεί να βρεθεί μία λύση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Επανειλημμένα τα έχω θέσει τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας όλα τα τελευταία χρόνια και βεβαίως μέσω όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα έχουν δημοσιοποιηθεί τόσο το πρόβλημα όσο και προτάσεις και οι δικές μου και των επιμέρους φορέων των περιοχών αυτών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις, ανοργάνωτες και καμία συστηματική στρατηγική. Γι' αυτό και το πρόβλημα παραμένει. Παραμένει παντού και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλές περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Μάλιστα, και ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί αύριο μας είπες ότι είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ένα τελευταίο σχόλιο για τα Εξάρχεια και σήμερα είχαμε την πυρπόληση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία. Εκεί υπάρχουν αλλαγές μετά την εκαθάριση της πλατείας. Θα πω δυστυχώς αυτή τη λαϊκή παροιμία, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Χθες είχαμε αυτό το κάψιμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου που είχε τοποθετηθεί στην πλατεία, κάτι το οποίο είχε συμβεί και πριν το 2008, τελευταία φορά που είχε τοποθετηθεί πάλι Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Εξαρχείων. Έχουμε καθημερινά σπασίματα αυτοκινήτων. Το εμπόριο ναρκωτικών ανθίζει δίπλα στον παιδικό σταθμό της περιοχής, στην οδό Θεμιστοκλέους, αλλά και στην οδό Δερβενίων. Υπάρχουν συμμορίες, υπάρχει το εμπόριο λαθρέων τσιγάρων και βεβαίως το γεγονότος ότι έχουν κάποιες καταλήψεις που απομακρυνθεί δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί και το πρόβλημα των βανδαλισμών, των καταστροφών και των επεισοδίων. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση που χρειάζεται πάρα πολλά ακόμη για να πει κάποιος ότι βελτιώνεται. Και αυτό απαιτεί και παράλληλα και άλλα μέτρα. Σταθμός μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, ενοποίηση του Αρχαιολογικού Μουσείου επιμένουμε με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και αύριο. Εμείς θα παραμείνουμε στο κέντρο της Αθήνας, θα πάμε στη Βαρβάκιο, καθώς σήμερα η περιφέρεια προχώρησε σε ελέγχους εν ώψη των Χριστουγέννων. Εκεί ήταν και η κάμερα του Attica TV, καθώς και αντιπεριφερειάς κεντρικού τομέα Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με εμπόρους και καταναλωτές. Στο πλαίσιο της αυξημένης κίνησης στην αγορά λόγω της εορταστικής περίοδου, η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε να επιθεωρήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διακινούνται τα προϊόντα στη Βαρβάκιο αγορά. Ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Γιώργος Δημόπουλος βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βαρβάκιο αγορά για έλεγχο και συνομίλησε με εμπόρους και καταναλωτές. Καλά προϊόντα έχουμε. Καλά προϊόντα έχουμε. Καλά προϊόντα έχουμε. Θα έχουμε και δουλειές σιγά. Ο Δεκέμβριος, εκτός από μήνας των Χριστουγέννων και των γιορτών, είναι και ένας μήνας αυξημένης κατανάλωσης. Περίπου το 15% της ετήσιας κατανάλωσης σε πάρα πολλά προϊόντα γίνεται το μήνα αυτόν. Γι' αυτό ακριβώς η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να θωρακίσουμε υγειονομικά τους καταναλωτές, προβαίνουμε σε συστηματικούς ελέγχους. Ελέγχους για να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες φύλαξης των προϊόντων, αν τα προϊόντα που πολλούνται είναι αλλοιωμένα. Ελέγχουμε επίσης τις ζυγαριές, εάν πραγματικά ανταποκρίνονται στο βάρος που αγοράζει ο καταναλωτής, την υγιεινή των καταστημάτων, καθώς και τις τιμές που πουλούνται αυτά τα προϊόντα. Σύμφωνα με τον κύριο Δημόπουλο, διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά της τάξης του 20% σε ορισμένα καταστήματα. Γίνονται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας περισσότεροι από 100 έλεγχοι στα πάσης φύσεως καταστήματα και βλέπουμε ότι έχουμε μια παραβατικότητα της τάξης του 20%. Προσπαθούμε οι έλεγχοί μας να είναι όχι μόνο κατασταλτικοί, αλλά και προληπτικοί για να είμαστε κοντά στους εμπόρους και πάνω απ' όλα να φροντίσουμε τον καταναλωτή. Φωταγωγήθηκε χθες το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο πεδίο του Άρεως από την Περιφέρεια Αττικής σε γιορτινό κλίμα. Λοιπόν, θα ήθελα αυτή την όμορφη βραδιά προφανώς
θα έλεγα ότι σχετίζεται με αυτό το οποίο θέλουμε. Το πάρκο ανήκει στους Αθηναίους πολίτες, στους πολίτες της Αττικής και σε αυτό θα παραδίνεται και σε κανέναν άλλον. Είναι σίγουρο ότι αυτό εδώ το πάρκο πολλά χρόνια το δώσανε κάποιοι στους εμπόρους. Στους εμπόρους των ναρκωτικών, στους σωματέπορους, σε εκείνους οι οποίοι μόλυναν την πόλη μας. Εμείς λέμε, το πάρκο ανήκει στους πολίτες και ξεκινάμε και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει αυτή την προσπάθεια, ό,τι και να κάνουν. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι το θέλουν για να δημιουργήσουν τις δικές τους πολιτικές. Κάποιοι το θέλουν, οι μειοψηφίες κυρίως, για να αλλάξουν τη ζωή της πόλης. Να ξέρουν, το πάρκο θα δοθεί στους πολίτες, τελεία και παύλα. Να τελειώνουμε με αυτούς τους λαϊκιστικές μειονότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα γίνεται αυτή η επανεκκίνηση. Αυτή η επανεκκίνηση η οποία ήδη ξεκίνησε με την παιδική μας χαρά που πιστοποιήθηκε μετά από αρκετά χρόνια. Η παιδική χαρά παραδίδεται σήμερα στα παιδιά μας πιστοποιημένη. Επίσης, σήμερα επιτέλους το πάρκο έπαψε να είναι ένας σκοτεινός περίπατος ο οποίος δημιουργεί ανασφάλεια. Σήμερα το πάρκο είναι φωτεινό. Έχουμε κι άλλα να κάνουμε προφανώς στο επίπεδο της φωτεινότητας, γιατί είμαστε μόλις 3 μήνες και αυτό που σας υπόσχομαι, του χρόνου η γιορτή αυτή θα είναι η μεγαλύτερη γιορτή Χριστουγέννου της Ελλάδος, η οποία θα μεταλαμβανεύεται παντού. Τελειώνουμε με τους λαϊκιστές και αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν την αλήθεια. Θα έλεγα λοιπόν ότι σήμερα σε αυτόν εδώ το χώρο ενδεχομένως κάποιοι θα θέλουν να χαλάσουν αυτή τη χριστουγεννιάτικη διαδικασία. Τους δίνουμε την απάντηση. Προχωράμε για τα παιδιά μας να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε γιορτινά. Το Central Park που λέγεται Πεδίο του Άρεως είναι εδώ. Ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε τον ΣΕΦ, ο οποίος έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραίες λειτουργίες. Ευχαριστούμε όλα τα στελέχη της μικρής Ελλάδος. Ευχαριστούμε τους μικροπολιτές και ευχόμαστε η Αττική γυρίσει σελίδα. Προχωράμε μπροστά στο μέλλον. Αφήνουμε το παρελθόν πίσω. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλές γιορτές σε όλους. Προχωράμε, η κοινωνία προχωράει. Γυρίστε την πλάτη στις μειονότητες και στις μειοψηφίες. 4, 3, 2, 1. Και του χρόνου και τον χρόνο να κυριαρχήσει η κανονικότητα επιτέλους. Καλή δύναμη. Μάλιστα, εδώ ολοκληρώθηκε και το δελτίο μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά στο attikatv.gr. Καλό βράδυ σε όλους σας.